Την ανάγκη στελέχασε και ο μηχανοργάνωση του τρενού Ξάνθη, θέτουμε του με ερώτηση του προ τον Υπουργό Οικονομικών. Οι βουλευτέ του νομού Ζέιμπε και Γιανακίδη, καθώ όπω αναφέρουν στη δήλωσή του, το Τελωνίο έχει μεγάλο όγκο εργασιών, αφού είναι υπεύθυνο για μια μεγάλη σειρά επιχειρήσεων, καθώ στην αρμοδιότητά του υπάγεται η φορολογική αποθήκη τη Ελληνόιλ, οι αποθήκε αποταμίευση τη ΣΕΚΕ και τη Sunlight, όπω επίση και ο έλεγχο του χώρου παραγωγή τη ΣΕΚΑΠ. Επιπλέον, στα πλαίσια του σχεδιασμού για την πάταξη του λαθρομπορίου με τις γειτονικές χώρες, το Τελωνίο Ξάνθης διεκπεραιώνει έναν ιδιαίτερα υψηλά αριθμό ελέγχων, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της απώλειας εισόδων από μη καταβληθέντες δασμούς και φόρους. Όλοι κατανοούμε ότι τα Τελωνία παίζουν ένα σημαντικό ρόλο και στις καταπονήσεις του λαθρομπορίου με τα μέσα που έχουν και τον έλεγχο που κάνουν στις εισαγωγές και στις εξαγωγές, και πιστεύω ότι συμβάλλουν σημαντικά και για εισπρακτικούς λόγους, όμως προφυλάσσουν και την υγεία των πολιτών από την παράνομη διακίνηση επικίνδυνων προϊόντων, καθώς και για την προστασία της πολιτικής μας κληρονομιάς. Η γεωγραφική θέση του νομού μας, καθώς και η αυξημένη εμπορική κίνηση που έχουμε με τα γειτονικά κράτη της Βουλγαρίας και της Τουρκίας. Εδώ αυξάνει το ρόλο που έχει το τελωνείο μας, όμως και το προσωπικό που έχει είναι ανεπαρκή, δεν επαρκεί για να γίνουν όλοι αυτοί οι έλεγχοι, ώστε να μπορεί να επιτεύξει το σωστό ρόλο το τελωνείο μας. Καθώς και οι εταιρείες που έχουμε είναι πολύ σημαντικές στην περιοχή μας, οι αποθήκες της Ελληνόιλ, η ΣΕΚΕ και η Sunlight και η ΣΕΚΑΠ βέβαια, και αυτά έχουν και το ειδικό φόρο το 59%, όχι το φόρο ειδικής κατανάλωσης, που έχουμε αρκετά κέρδη σαν κράτος από αυτά. Και ο ρόλος του τελωνίου πρέπει να αναβαθμιστεί, να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, γιατί με 2 με 3 άτομα προσπαθούν να βάλουν ένα μεγάλο φόρτο εργασίας και τεχνολογικά, και χρειάζεται και η στήριξη, η τεχνολογική στήριξη, γιατί βέβαια έχουμε και το σταθμό του Άγιου Κωνσταντίνου, στο οποίο έχουμε σοβαρά προβλήματα. Και φυσικά χρειάζεται και ένα σταθμό στην ελληνική περιοχή, ώστε να μπορούν να ελέγχουν τα προϊόντα που μπαίνουν από την Βουλγαρία. Και βεβαίως με την υποστελήγωση δεν μπορεί να ανταπαξέλθει το τελωνείο σε αυτά τα καθήκοντά του. Βεβαίως προσπαθούν οι άνθρωποι με τα μπλόκα που στείλουν, ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν και τη δημόσια υγεία. Όμως φάνηκε ότι το έργο είναι πολύ δύσκολο. Εδώ πέρα, βέβαια, και η προηγούμενη κυβέρνηση είχε σαν στόχο την ενοποίηση των τελωνίων της Δράμας και της Ξάνθης με την Καβάλα. Αυτό πιστεύουμε ήταν λάθος για μας, γιατί και το κράτος μας έχανε κέρδη από αυτό. Όμως, εμείς λέμε ότι πρέπει ο ελεγχτικός μηχανισμός με εξειδικευμένο προσωπικό και μόνιμη μηχανογραφημένη παρουσία της ελληνικής αρχής στο σταθμό του Άγιου Κωνσταντίνου θα μπορούσε να λειτουργήσει πιο σωστά, και ώστε και να προσφέρει και στο δημόσιο, όμως και να αναβαθμίσει το ρόλο του, που όντως προσπαθεί να το εφαρμόσει με μεγάλες δυσκολίες. Τέλος, σημειώνεται πως το Τελωνείο έχει να διαχειριστεί ιδιαίτερα μεγάλο όγκο περαστατικών με απαλλαγή ΦΠΑ, γεγονός που συνεπάγεται την ανάγκη για επιπλέον ελέγχους προκειμένου να αποκλειστεί ενδεχόμενη φοροδιαφυγή.